Για να δούμε τώρα εδώ. Φαγώθηκε η ώρα. Πω πω. Λέει μια άλλη απορία. Σας παρακαλούμε πολύ, μπορείτε να μας πείτε τη γνώμη σας για την ομοιοπαθητική. Να. Εδώ προσέξτε κάτι. Θα σας πω χωρίς να σας πω. Δηλαδή συγκεκριμένα. Δεν θα πάρω τις θέσεις της ομοιοπαθητικής στην φαρμακολογία, που ισχυρίζεται η ομοιοπαθητική ότι παίρνει, λέει, ένα φάρμακο, παίρνει αρσενικών. Αυτό το κάνει κομματάκια και παίρνει το ένα εκατομμυριοστόν. Εκατομμυριοστόν. Το κάνει ένα εκατομμύριο κομματάκια, το δηλητήριο αυτό, και σου δίνει το ένα. Και ότι αυτά, ξέρω εγώ, χτυπιώνται και κάνουν και δείχνουν κτλ. Δεν είναι θέση, δεν είναι δικό μου θέμα. Δεν είμαι γιατρός, δεν έχω ιδιαίτερος ασχοληθεί, δεν έχω ιδιαίτερη γνώμη, είναι ξέρω χωράφια. Εγώ μόνο θα σας δικαιολογήσω το γιατί λέγεται ομοιοπαθητική και ποια είναι η θεμελιώδης βάση της ομοιοπαθητικής, η οποία είναι σωστή όπως θα το δείτε. Σημειώσατε δε ότι η αληθινή ιατρική, χωρίς να ξεχωρίζει σε ομοιοπαθητική και μη ομοιοπαθητική, στο βάθος έχει την ομοιοπαθητική η ιατρική. Την είχε και ο Ιπποκράτης, ο αρχαίος αυτός Έλλην, ο πατήρ ο λεγόμενος της ιατρικής. Προσέξτε να δείτε. Ομοιοπαθητική θα πει, θα θεραπεύσω κάτι που έχω πάθει ως βλάβη δια των ομοίων. Δηλαδή εκείνα που με έβλαψαν ή εκείνο που με έβλαψε, με το ίδιο πράγμα θα το θεραπεύσω. Αυτό βασικά λέγεται ομοιοπαθητική. Παράδειγμα, εάν πάθω κρυοπάγημα, σας είπα η ομοιοπαθητική είναι παναρχαία, παναρχαία. Αν πάθω κρυοπάγημα, δεν θα πάω στη φωτιά για να το θεραπεύσω. Μάλιστα επιτείνω το κρυοπάγημα εάν υποτεθεί ότι πήγα στη φωτιά. Κάποτε στο 404 νοσοκομείο είχα δει έναν στρατιώτη που είχε πάθει κρυοπάγημα στα δάκτυλά του και έγιναν γάγγραινα και κινδύνευε να τα κόψει, και νομίζω τα έκοψε τα δάκτυλά του. Ποια ήταν η αιτία? Διότι πήγαιναν στο βουνό, μια αποστολή στρατιωτική, μέσα στο αυτοκίνητο τους έπιασε λοιπόν το κρύο, δηλαδή χιόνι, έπεσε χιόνι. Έμειναν όλη νύχτα εκεί, είχαν κάτι χαρτιά, τα καίγανε για να ζεσταθούν. Αλλά ήταν ανεπαρκή αυτά και το θέμα είναι ότι τελικά έπαθαν κρυοπαγήματα που οδήγησαν στη γάγγραινα. Πώς θα θεραπευτεί λοιπόν αυτό? Θα θεραπευτεί πάλι με τον πάγο. Ναι, θα θεραπευθεί πάλι με τον πάγο το κρυοπάγημα. Δηλαδή με το όμοιο. Ομοιοπαθητικός. Αντίθετα, όταν κάπου καώ σε μια σόμπα, κάτι φουσκάλα, δεν θα πάω να βάλω εκεί πάγο και κρύο νερό. Χάθηκα. Θα πάω πάλι κοντά στη σόμπα για να απορροφήσει το υγρό της φουσκάλας που μου προκάλεσε το κάψιμο. Δηλαδή ομοιοπαθητικός. Αντιληφθήκατε? Και όπως είχα μια απορία πριν από κάνα 2-3 εβδομάδες στους μεγάλους, με ρώτησε κάποιος δια το χάλκινο φίδι. Εκεί τους είπα και το εξής, που νομίζω ότι εδώ βλέπει κανένας μια βάση ομοιοπαθητικής και εις αυτήν την πίστην. Ακούσατε το? Το χάλκινο φίδι που ύψωσε ο Μωυσής. Όποιος λέγει βλέπει το φίδι το χάλκινο, λέει ο Θεός, και δαγκώνεται από ένα φίδι οχιά πραγματικό, θα σώζεται. Εκείνο το χάλκινο φίδι είναι τύπος του Χριστού. Λοιπόν, ακούστε. Όφης δάκνη, όφης ιάτε. Φίδι δαγκώνει ή οχιά. Όφης ιάτε. Ποιος όφης? Το χάλκινο φίδι. Ο Χριστός. Ιάτε. Θεραπεύει. Για να μην πω ότι σε τέτοια δείγματα, το δει με ήττα,
δαγκώματα, φιδιών, σκορπιών κτλ. Χρησιμοποιεί η φαρμακολογία πάλι από τα δηλητήρια των ιδίων αρπετών, αν το ξέρετε αυτό. Θάνατος όλυση, θάνατος ιάται. Θάνατος καταστρέφει, θάνατος ιάται, θεραπεύει. Πώς? Ο θάνατος καταστρέφει τον άνθρωπο και μάλιστα με την παράβαση των πρωτοπλάστων. Τώρα εδώ ποιος είναι ο θάνατος που θεραπεύει? Ο θάνατος του Χριστού. Εκείνος πέθανε επί του Σταυρού για να θεραπεύσει εμάς και να νικήσει τον θάνατον. Θανάτο θάνατον πατήσας. Ώστε λοιπόν η βάση της ομοιοπαθητικής κάπου εκεί βρίσκονται. Ευχαριστώ που με ακούσατε. Θα συνεχίσουμε την ερχομένη Κυριακή.